Για πρώτη φορά, Κυπριακό Δικαστήριο δικαίωσε παραπονούμενο για καταγγελία καταχρηστικών ρητρών από τράπεζες. Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής με την εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας να δηλώνει πως με βάση την απόφαση εκδόθηκε διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζονται οι ρήτρες ως καταχρηστικές και αδιαφανείς, με αποτέλεσμα να διατάσσεται άμεση παύση και μη συνέχιση της χρήσης των ρητρών στις συμβάσεις της τράπεζας. Πρόκειται για σημαντική απόφαση. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν άλλες δύο υποθέσεις, ενώ η νομική υπηρεσία προχωρά και στις υπόλοιπες. Όλες οι υποθέσεις θα προωθηθούν κανονικά στα δικαστήρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι η τράπεζα έχει το δικαίωμα έφεσης. Οι βουλευτές της Επιτροπής Εμπορίου επεσήμαναν πως η εν λόγω υπόθεση θα αποτελέσει προηγούμενο για άλλες ανάλογες υποθέσεις, οι οποίες αφορούν πολλές χιλιάδες δανειολήπτες. Δεν μπορεί πλέον οι τράπεζες να λειτουργούν καταχρηστικά, ασυδοτικά, κερδοσκοπικά εις βάρος των πολιτών αυτού του τόπου. Την ίδια ώρα, τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου εξαπέλυσαν πειρά εναντίον των τραπεζών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αυθαιρεσία και ασυδοσία, ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου έκανε λόγο για συμπεριφορές των τραπεζών που ενδεχομένως να αποβαίνουν και εις βάρος όλου του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες αρνούνται να παραχωρήσουν καταστάσεις λογαριασμών και πιστοποιητικά σε πελάτες τους. Όλα πηγάζουν από την τεράστια μονοπωλιακή δύναμη που έχουν οι τράπεζες έναντι ενός εκάστου καταναλωτή ξεχωριστά. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως το Υπουργείο σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε διάταγμα για καθορισμό πλαφών ετήσιων χρεώσεων ύψους 36 ευρώ για βασικούς λογαριασμούς. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών, Έλενα Φρίξου, ανέφερε ότι υπάρχουν μηχανισμοί παραπώνων και πλαίσιο αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων και υπέδειξε ότι στο πλαίσιο αυτό προχωρούν υποθέσεις στο δικαστήριο και υποβάλλονται παράπονα